όλα στην φόρα. Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τις τουρκικές αεροπορικές βάσεις που απειλούν Ελλάδα και Κύπρο. Το τελευταίο διάστημα λοιπόν επιχειρήσαμε να αφαιρέσουμε τον Φερετζέ από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, αναδεικνύοντας τις αποστολές του, πώς απειλεί στην πράξη και γιατί το Αιγαίο καθώς και την Κύπρο. Σήμερα αποκαλύπτουμε την τουρκική πολεμική αεροπορία και αναδεικνύουμε πόσο υπαρτή είναι η τουρκική απειλή σε όλα τα επίπεδα. Η τουρκική πολεμική αεροπορία διαθέτει λοιπόν μεταξύ άλλων τα εξής στρατηγικά σημεία που συνδέονται με τις απειλές εναντίον της Κύπρου και της Ελλάδας. Πρώτον, υπάρχουν τρεις μεγάλες βάσεις και στρατιωτικά αεροδρόμια στην Άγκυρα, δηλαδή στο κέντρο της Τουρκίας, με μαχητικά F-16. Προστατεύονται δε, όπως και άλλες κυβερνητικές εγκαταστάσεις, από τους S-400. Δεύτερον, υπάρχουν δύο βάσεις στην περιοχή της Σμύρνης και μία πλησίον της Φώκιας, όπου σταθμεύουν μεταγωγικά, αεροσκάφη, ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού, καθώς και έρευνας και διάσωσης. Η δύναμη αυτή μπορεί να μεταφέρει σε μία διαδρομή μία ταξιαρχία ειδικών δυνάμεων για την υλοποίηση οποιοδήποτε σχεδιασμού σε Αιγαίο σε συνδυασμό με την αποβατική δύναμη που εδρεύει στην ναυτική βάση της Φώκιας. Τρίτον, υπάρχει βάση Γκαζιεμίρ, όπου σταθμεύει μεγάλος αριθμός μεταγωγικών και επιθετικών ελικοπτέρων, τα οποία έχουν ως αποστολή αεροαποβατικές επιχειρήσεις και μεταφορά σε μία διαδρομή μιας ταξιαρχίας ειδικών δυνάμεων. Η μικρή απόσταση από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τους επιτρέπει να ενεργήσουν τάχιστα αναλόγως του σχεδιασμού και σε συνδυασμό με άλλες ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις. Τέταρτον, υπάρχει βάση Μπαντίρμα, δηλαδή η Πανόρμου, στα βόρεια της Τουρκίας, με αποστολές στην περιοχή της πρώτης τουρκικής στρατιάς και στο βόρειο Αιγαίο. Πέμπτον, υπάρχει η γνωστή βάση του Ιντζιρλίκ, στην οποία παρότι χαρακτηρίζεται ως αμερικανική, εδρεύει σημαντική δύναμη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Επί τη βάση των ανωτέρων μπορούν να επισημανθούν τα εξής. Το πρώτο στοιχείο που φανερώνει τον προσανατολισμό της τουρκικής εξ αέρος απειλής σε βάρος της Ελλάδας είναι ότι ο κύριος όγκος των βάσεων και άλλων εγκαταστάσεων της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας είναι στραμμένος στα δυτικά της Ελλάδας και νότια προς την Ανατολική Μεσόγειο με στόχο τα νησιά του Αιγαίου, την Κύπρο και γενικά την εξασφάλιση των ορίων της γαλάζιας πατρίδας. Η τουρκική απειλή εκ των πραγμάτων έχει στο πλάνο της και άλλες γειτονικές χώρες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.